Αυξημένη αναμένεται εν ώψη του Πάσχα η ζήτηση αγαθών που πλαισιώνουν παραδοσιακά το εορταστικό τραπέζι. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας, κυρία Ρένα Καραλαριώτου, οι ελέγχοι τις ημέρες αυτές θα είναι συνεχείς με μεικτά κλιμάκια, προκειμένου να φτάνουν στον καταναλωτή ασφαλή και ελεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Η κυρία Καραλαριώτου συστήνει στους καταναλωτές να προσέχουν τη σχέση τιμής και ποιότητας των παρασφερόμενων αγαθών. Επίσης, θα πρέπει να προσέχουν την προέλευση των προϊόντων, αν πρόκειται για κρέατα, και να ελέγχουν σε κάθε αγορά τους αν η τιμή του προϊόντος στο ράφι είναι ίδια με την τιμή που πληρώνουν στο ταμείο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να συγκρίνουμε τιμές αλλά και την ποιότητα. Θα ήθελα να παραλάβω για ακόμη μια φορά ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τις υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και μεικτά συνεργεία πρωί-απόγευμα βρίσκονται για ελέγχους στην αγορά, για να μπορέσουμε να προστατέψουμε τον καταναλωτή. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω όμως να τονίσω για ακόμη μια φορά ότι τη δύσκολη συγκυρία που περνάει η Ελλάδα και μαζί και η περιφέρειά μας, θα πρέπει στις αγορές μας να στηρίξουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε την τοπική αγορά, να στηρίξουμε τους τοπικούς επιχειρηματίες, να ψωνίσουμε ελληνικά, να αποκτήσουμε ελληνική συνείδηση. Κάνοντας αυτό, δίνουμε μια δύναμη στην τοπική οικονομία να αντέξει τις δύσκολες αυτές στιγμές. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, συστήνει αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων του Αγρονομικού Κώδικα, αφού σε περίπτωση διαπίστωσης κάποιας παράβασης θα επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα της τάξης από 2.000 μέχρι και 200.000 ευρώ.